Λέγαμε προηγουμένως με τον Δημοσθένη τον Δούκα για την υπηρεσία αντιπλημμυρικής προστασίας και ελέγχων. Τώρα βέβαια να δούμε πώς γίνονται οι έλεγχοι σήμερα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πλημμυρών στις παρεύριες περιοχές και στις παράρδιες περιοχές. Είναι στο άλλο στούντιο η Γεωργία Υπεάδου, η οποία θα μας δώσει πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη στάθμη του ποταμού. Αν και μαθαίνω, Γεωργία, ότι η μέτρηση γίνεται με τεμποδίων σήμερα πια, έτσι. Με τεμποδίων η μέτρηση, ωστόσο έχουμε ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τα όρια επιφυλακής η στάθμη των νερών και το φαινόμενο οδεύει προς εκτόνωση, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή και από την πληροφόρηση που έχουμε από το τμήμα της πολιτικής προστασίας Εύρου. Σχετικά λοιπόν με τη μέτρηση της στάθμης του νερού στο Πήθιο, το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και δεν μπορούμε να έχουμε συνεχόμενες μετρήσεις, αποτελέσματα μετρήσεων, καθώς λόγω της αυξημένης ροής των υδάτων ο μεγάλος όγκος νερού έχει επιπρόσθετα προβλήματα. Στον αισθητήρα λοιπόν του μετρητή μπαίνουν αρκετά σκουπίδια και κλαδιά δέντρων. Χάλασε ο αισθητήρα δηλαδή. Τα οποία δεν μπορούν, με τα οποία μπροστά του δεν μπορεί να μετρήσει ακριβώς τη στάθμη του νερού. Ωστόσο, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Πώς γίνονται δηλαδή οι μετρήσεις τώρα? Γίνονται χειροκίνητα, μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι τρόποι, μας εξήγησαν οι υπάλληλοι του τμήματος πολιτικής προστασίας, και έχουμε από εκεί κάποια. Ρίχνουν μια πέτρα μέσα στο νερό με μέτρο και μετράνε? Πώς γίνεται δηλαδή? Μπορεί να γίνεται και έτσι. Χειροκίνητα, μας είπανε. Ωστόσο, τα αποτελέσματα τα έχουμε. Είναι κάτω από το όριο επιφυλακής. Δεν φοβόμαστε πλέον προς το παρόν για πλημμύρες. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, θα το καταλάβουμε πριν τις μπουρμπουλήθρες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε